As long as you've got those big heavy hitters as the foundation of your portfolio, it doesn't matter if you bought a couple shares of this or a couple shares of that and it goes down. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα δούμε μαζί πώς μπορούμε να χτίσουμε τα ισχυρότερα δυνατά θεμέλια για τις επενδύσεις μας. Ακόμη και αν ξεκινάμε από το απόλυτο μηδέν. Γιατί οι παιδιά, παλιοί και νέοι επενδυτές, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ισχυρά θεμέλια στις επενδύσεις μας. Πάνω σε αυτά θα στηρίξουμε άλλωστε το οικονομικό μας μέλλον. Και όπως όταν χτίζουμε ένα κτίριο, έτσι και στις επενδύσεις, το Α και το Ω είναι τα θεμέλια. Το ξέρετε ότι στα κτίρια η πλάκα της θεμελίωσης είναι 2 με 3 φορές μεγαλύτερη από τις πλάκες των υπόλοιπων ορόφων. Και είναι μάλιστα ενισχυμένη με επιπλέον σίδερα. Τώρα το ξέρετε. Καλά, και εγώ το μάθα κάνοντας έρευνα για το σημερινό βίντεο. Λοιπόν, το ίδιο κάνω και εγώ με τις επενδύσεις μου. Πρώτα σιγουρεύομαι ότι έχω ισχυρά επενδυτικά θεμέλια, 115.000 στο VUAA, και μετά χτίζω επιπλέον ορόφους, 131.000 σε μεμονωμένες μετοχές. Και στο τέλος βάζω και λίγη διακόσμηση, 6.000 στο VIX. Οκ, η συγκεκριμένη αναλογία τράβηξε λίγο, αλλά το νόημα το πιάσατε. Όταν επενδύουμε, σιγουρευόμαστε πρώτα ότι ο πυρήνας μας είναι ανθεκτικός και μετά κάνουμε κασκαντερή. Λύκια. Ναι, αλλά έτσι δεν θα γίνουμε πλούσιοι γρήγορα. Θα μου πείτε μερικοί. Αυτό ακριβώς είναι το νόημα. Ελάχιστοι μπορούν να γίνουν γρήγορα πλούσιοι. Και εκείνοι δεν αναρωτιούνται για το πώς. Δουλεύουν ήδη σε αυτή την κατεύθυνση. Όλοι όμως μπορούν να γίνουν οικονομικά ελεύθεροι σε βάθος χρόνου. Όλοι. Ο ίδιος ο Warren Buffett είχε πει άλλωστε Get Rich Slowly. Και αυτό ακριβώς θα δούμε σήμερα. Πώς μπορούμε να θέσουμε τα καλύτερα δυνατά επενδυτικά θεμέλια, ώστε και να χτίσουμε πλούτο σε βάθος χρόνου, αλλά και να δημιουργήσουμε δυνατό παθητικό εισόδημα. Με 3 ETFs. Πάμε να τα δούμε μαζί αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε, αν θέλετε και εσείς να χτίσετε το οικονομικό σας μέλλον με ασφάλεια, κάντε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε και μια μετοχή δώρο αξίως ως και 800 δολαρίων. Και δεν ξεχνάμε τη νέα προσφορά της Freedom 24 που όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δίνει έως και 20 μετοχές δώρο σε όσους έχουν κάνει εγγραφή από την 1η Μαΐου και μετά. Και ναι, η κάθε μετοχή μπορεί να αξίζει έως και 800 δολάρια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να καταθέσουμε όσο περισσότερα χρήματα μπορούμε για να μπούμε στην αντίστοιχη κλίμακα. Και φυσικά να συμπληρώσουμε τον κωδικό που θα βρούμε στην περιγραφή. 20 δωρεάν μετοχές είναι αυτές λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τις χάσουμε. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πάτσε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε σωστοί, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο, δηλαδή τις απόψεις μου. Και σκόπο έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα. So I'm a big fan of a really stacked investment portfolio in diversified index funds. Μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό. I like that. I like that. Η στρατηγική που θα δούμε σήμερα ονομάζεται στρατηγική πυρήνα δορυφόρου. Core satellite που λένε στο χωριό μου. Αυτή η τόσο απλή στρατηγική χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Το πρώτο και βασικότερο είναι φυσικά ο πυρήνας των επενδύσεών μας. Αυτός αποτελείται από ένα ή και περισσότερα καλά διαφοροποιημένα ETFs. Καλάθια θα λέγαμε που αποτελούνται από πολλές διαφορετικές μετοχές. Αντί δηλαδή να αγοράσουμε κάθε μετοχή του S&P 500 για να έχουμε την απόδοσή του, αγοράζουμε ένα ETF που αποτελείται ήδη από όλες αυτές τις μετοχές. Ο πυρήνας αυτό τώρα είναι καλό να αποτελεί το 50% ή και παραπάνω των επενδύσεών μας. Είναι μια οικονομική παθητική επιλογή που μας προσφέρει σημαντική διαφοροποίηση. Και διαφοροποίηση πολύ απλά σημαίνει σταθερότητα και ασφάλεια. Ό,τι ακριβώς θέλουμε από κάθε είδους θεμέλια. Σε αυτά τα θεμέλια λοιπόν, τα ETFs, μπορούμε να επενδύουμε για παράδειγμα 300 ευρώ κάθε μήνα, αδιαφορώντας για το αν οι αγορές πάνε πάνω ή κάτω. Με αυτόν τον τρόπο κάνουμε το λεγόμενο Dollar Cost Averaging. DCA για συντομία. Όταν χτίσουμε μια αρκετά μεγάλη θέση σε αυτά τα ETFs και αποκτώντας σιγά σιγά και εμπειρία στις επενδύσεις, τότε μπορούμε να δούμε και το δεύτερο κομμάτι της στρατηγικής, που είναι οι δορυφόροι. Συνήθως με μονωμένες μετοχές. Εδώ μιλάμε για μια πιο ενεργητική και επιθετική, θα λέγαμε, προσέγγιση, που απαιτεί όμως γνώσεις και χρόνο. Ο στόχος είναι να βρούμε μετοχές οι οποίες, κατά την άποψή μας, θα υπεραποδώσουν του μέσου όρου της αγοράς. Όταν τις βρούμε, επενδύουμε σε αυτές και έτσι συμπληρώνουμε τη συνολική στρατηγική μας. Τώρα που είδαμε όλο το εύρος της Core Satellite στρατηγικής, ας δούμε και συγκεκριμένα ποια ETFs θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στον πυρήνα των επενδυσεών μας για να εξασφαλίσουμε όσο μεγαλύτερη σταθερότητα, ανάπτυξη αλλά και παθητικό εισόδημα γίνεται. S&P 500, tech,
dividend. Αμερική, τεχνολογία και μερίσματα. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί στόχοι για ένα ισχυρό επενδυτικό πυρήνα. Ναι, οκ. Okay. Τι θα μου πείτε τώρα. Αλλά συγκεκριμένα, σε ποια ETFs πρέπει να επενδύσουμε για να τα καλύψουμε όλα αυτά? Πολύ καλή ερώτηση. Εμείς, ως Ευρωπαίοι επενδυτές, είναι καλό να επιλέγουμε μια ειδική κατηγορία ETFs που είναι αφορολόγητα. Τα λεγόμενα UCITS ETFs. Ναι, κυρίες και κύριοι, επενδύοντας σε UCITS ETFs, εξασφαλίζουμε μηδενική φορολογία τόσο για τα κέρδη υπεραξίας μας, όσο και για τα μερίσματα. Υπέροχο! Τώρα, ξεκινώντας με τον πρώτο στόχο, Αμερική, πρέπει να βρούμε ένα UCITS ETF που να παρακολουθεί τον S&P 500, δηλαδή τις 500 μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες. Κατά τη γνώμη μου, η καλύτερη επιλογή είναι το UCITS ETF της Vanguard VUAA. Οι φίλοι του καναλιού γνωρίζουν ότι είναι και με διαφορά το αγαπημένο μου ETF. Και είδαμε πριν λίγο ότι εκεί έχω και εγώ το 50% του χαρτοφυλακίου μου. 115.000 ευρώ. Μια σημαντική πληροφορία για το VUAA, εκτός του ότι παρακολουθεί τον S&P 500, είναι και ότι είναι accumulating. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα μερίσματα που λαμβάνει, αντί να τα δώσει σε εμάς και να πρέπει μετά να τα ξαναεπενδύσουμε, τα κρατάει και τα επανεπενδύει στον S&P 500 εσωτερικά. Έτσι ουσιαστικά μεγαλώνει λίγο ταχύτερα από τον S&P 500. Τώρα, είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως στις πρώτες θέσεις του ETF βρίσκονται οι πιο δυνατές και ποιοτικές εταιρείες του κόσμου. Μιλάμε για μετοχές όπως Microsoft, Apple, Nvidia και Google. Η πρώτη δεκάδα μάλιστα καλύπτει το 35% του συνολικού ETF. Θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για το VUEA στο τέλος του βίντεο. Προχωράμε στον δεύτερο επενδυτικό στόχο, την τεχνολογία. Εδώ πρακτικά θα ψάξουμε για ένα UCITS ETF που να παρακολουθεί τον Nasdaq 100. Τώρα, συνηθέστερα στη βιβλιογραφία θα δούμε το ETF EQQQ, το οποίο όντως και παρακολουθεί τον Nasdaq 100 και είναι UCITS. Έχει όμως ένα αρνητικό κατά την άποψή μου. Είναι distributing, που σημαίνει πως αντί να κρατάει το μέρισμα και να το επανεπενδύει για να μεγαλώσει πιο γρήγορα, μας το δίνει για να το επανεπενδύσουμε εμείς. Όπως και να το κάνουμε, αυτό είναι λιγότερο αποδοτικό. Γι' αυτό προτιμάμε το αντίστοιχο ETF EQAC, το οποίο είναι ακριβώς ίδιο με το EQQQ, αλλά είναι accumulating και επανεπενδύει αυτόματα τα μερίσματα. Οι 10 μεγαλύτερες μετοχές του συγκεκριμένου ETF είναι φυσικά τεχνολογικοί κολοσσοί και καλύπτουν σχεδόν το 50% του συνόλου. Τόσο απλά λοιπόν καλύψαμε και την τεχνολογία. Και μας έμεινε ο τρίτος στόχος, το παθητικό εισόδημα από μερίσματα. Νομίζω το τρίτο ETF που θα δούμε σήμερα θα είναι το αγαπημένο των μερισματάκιδων. Και ξέρω ότι πολλοί νομίζετε ότι θα προτείνω το DGRO, που είναι και το αγαπημένο της Ιωάννας Φω, αλλά έχουμε ανατροπή. Βλέπετε, για την επιλογή του συγκεκριμένου ETF βασιστήκαμε στον κανόνα του Τσάουντερ που είδαμε και σε αυτό το βίντεο. Τι τα μαθαίνουμε τα εργαλεία αν είναι να μην τα χρησιμοποιούμε? Ο κανόνας αυτός πολύ χοντρικά μας λέει να προσθέτουμε τη μερισματική απόδοση μιας μετοχής με το μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του μερίσματος και αν το αποτέλεσμα είναι πάνω από 12 στις περισσότερες περιπτώσεις, τότε να το επιλέγουμε. Δείτε το σχετικό βίντεο για περισσότερες πληροφορίες. Πίσω στο DGRO τώρα βλέπουμε ότι αυτό δυστυχώς έχει αριθμό Τσάουντερ κοντά στο 6,5%. 1% μερισματική απόδοση και 5,5% αύξηση του μερίσματος. Οπότε κόβεται. Έκατσα λοιπόν να βρω ένα μερισματικό UCITS ETF το οποίο έχει αριθμό Τσάουντερ μεγαλύτερο από 12. Και το βρήκα. Πρόκειται για το UCITS ETF FUSD. Το FUSD έχει αριθμό Τσάουντερ πάνω από 12, μια και η μερισματική του απόδοση ανέρχεται στο 2%, ενώ έχει και μέση μερισματική αύξηση πάνω από 10%. Το FUSD αποτελείται συνολικά από 100 αμερικανικές μερισματικές μετοχές και η πρώτη δεκάδα καλύπτει περίπου το 32%. Παρόμοια κατανομή με το VUAA δηλαδή. Και με την προσθήκη του FUSD καλύψαμε και το τρίτο επενδυτικό στόχο μας και έχουμε πλέον γερά επενδυτικά θεμέλια. Κάτι που μας οδηγεί εδώ. As long as you've got those big heavy hitters as the foundation of your portfolio, it doesn't matter if you bought a couple shares of this or a couple shares of that and it goes down, because you've got your foundation. That alleviates a lot of worry. Και συμφωνώ απόλυτα. Έχοντας αυτά τα 3 ETFs στον πυρήνα των επενδυσιών μας, είναι πολύ δύσκολο να χάσουμε μακροπρόθεσμα. Οπα, κάτσε. Τι θα μου πείτε τώρα. Και τότε γιατί εσύ από όλα αυτά τα ETFs έχεις μόνο το VUAA? Τι φάση? Ευλογή απορία. Και η απάντηση είναι απλή. Όπως είδαμε και στην αρχή, και φυσικά ξέρετε όσοι παρακολουθείτε το δημόσιο χαρτοφυλακίο μου, στον πυρήνα των επενδύσεών μου έχω μόνο ένα ETF, το VUAA. Α, και για όσοι δεν το έχετε πάρει χαμπάρι ακόμα, πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε live το δημόσιο χαρτοφυλακίο μου απευθείας μέσα από τη Freedom 24. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι μία εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή και να ακολουθήσετε το έτερο link της περιγραφής και να πατήσετε εγγραφή στη σελίδα που θα ανοίξει. Με αυτόν τον τρόπο και θα έχετε πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό του δημόσιου χαρτοφυλακίου μου, αλλά και θα λαμβάνετε
ενημέρωση με email κάθε φορά που κάνω οποιαδήποτε κίνηση. Εντελώς δωρεάν, ε. Ήδη πάνω από 1000 άτομα έχουν κάνει εγγραφή. Ήρθε η ώρα να κάνετε και οι υπόλοιποι. Πίσω στο βασικό μας ερώτημα, υπάρχουν 3 βασικοί λόγοι για τους οποίους εγώ προσωπικά επιλέγω να έχω μόνο ένα ETF στον πυρήνα των επενδύσεών μου. Ένα και καλό. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν χρειάζομαι τόσο μεγάλη διασπορά. Το VUAA είναι το πιο διαφοροποιημένο από τα 3, μιας και παρακολουθεί τις 500 μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες. 500 εταιρείες νομίζω πως μου παρέχουν μια αρκετά καλή διαφοροποίηση. Ο δεύτερος λόγος είναι το αχρίαστο overlap. Οι πιο παρατηρητικοί θα έχετε ήδη προσέξει άλλωστε πως πολλές εταιρείες βρίσκονται ταυτόχρονα και στα 3 ETFs, ειδικά στην πρώτη δεκάδα. Και στο VUAA και στο EQAC και στο FUSD. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, είναι πραγματικά ανώφελο να έχω και τα 3. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι δεν χρειάζομαι παθητικό εισόδημα με τη μορφή μερίσματος. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω αυτό το στόχο όταν είμαστε σε φάση που επενδύουμε. Δηλαδή, αν ξέρω πως για τα επόμενα 20 χρόνια θα βάζω λεφτά σε επενδύσεις μου και δεν θα σηκώνω, τότε γιατί να θέλω να εισπράττω μέρισμα? Γιατί να θέλω να βάζω από τη μία τσέπη και να σηκώνω από την άλλη? Προτιμώ όλα μου τα κεφάλαια να επανεπενδύονται αυτόματα και να μεγαλώνουν ακόμη πιο γρήγορα. Τόσο απλά. Και περνάμε τώρα στο ερώτημα. Καλά όλα αυτά, αλλά στην πράξη πώς μπορούμε να επενδύσουμε κι εμείς? Δεν έχουμε ιδέα από αυτά. Ευτυχώς θα πω εγώ πως τα πράγματα είναι τόσο απλά που δεν χρειάζεται να έχουμε ιδιαίτερη ιδέα από αυτά. Για να το κάνω όσο πιο πρακτικό γίνεται, κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να αποταμιεύουμε και να επενδύουμε κάθε μήνα όσα περισσότερα χρήματα μπορούμε στο αγαπημένο μας VUAA, το οποίο και παρακολουθεί το S&P 500, δηλαδή τις 500 μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, και επανεπενδύει αυτόματα τα μερίσματα, επομένως μεγαλώνει ακόμη πιο γρήγορα, και είναι UCITS, δηλαδή 100% αφορολόγητο. Ναι, φανταστείτε να ζούμε από τις επενδύσεις μας και να μην πληρώνουμε ούτε ένα ευρώ φόρο για αυτές. Και φυσικά το VUAA είναι διαθέσιμο στη Freedom 24 που είναι και ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή επενδύουμε στο σύνολο της αμερικανικής οικονομίας, η οποία τα τελευταία 50 πλάς χρόνια έχει κάνει αυτό. Ναι, έχει περάσει καλές αλλά και κακές περιόδους, αλλά σε βάθος χρόνου έχει εκτοξευτεί. Φανταστείτε λοιπόν να επενδύαμε κι εμείς σε όλα αυτά τα σημεία. Θα είχαμε εκτοξευτεί μαζί του. Και για όσους θέλουν να δουν βήμα-βήμα πώς ακριβώς επενδύουμε στο VUAA, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link της περιγραφής για μία δωρεάν μετοχή. Πάμε στο web terminal, γράφουμε VUAA, πατάμε αγορά και το έχουμε. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς να χτίσετε το οικονομικό σας μέλλον με ασφάλεια, κάντε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μία αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε και μία μετοχή δώρο αξίας ως και 800 δολαρίων. Και δεν ξεχνάμε φυσικά τη νέα προσφορά της Freedom 24. Που όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δίνει έως και 20 μετοχές δώρο σε όσο έκανε εγγραφή από την 1η Μαΐου και μετά. Και ναι, η κάθε μετοχή μπορεί να αξίζει έως και 800 δολάρια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να καταθέσουμε όσο περισσότερα χρήματα μπορούμε για να μπούμε στην αντίστοιχη κλίμακα. Και φυσικά να συμπληρώσουμε τον κωδικό που θα βρούμε στην περιγραφή. 20 δωρεάν μετοχές είναι αυτές λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τις χάσουμε. Και όπως πάντα, αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κατεγγραφείτε το newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κατεγγράψτε το newsletter, τζάμπα είναι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.